Στους δρόμους βγήκαν για ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι των εργοστασίων του Βόλου με αφορμή την αιμονή της εργοδοσίας στο εργοστάσιο Κόντι για μαζικές απολύσεις 60 εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, όπως λένε, ο κόμπος έφτασε στο χτένι και γι' αυτό το λόγο διαδήλωσαν μαζικά σήμερα το απόγευμα στο κέντρο του Βόλου. Δεν είναι μόνο το δικό μας δράμα που βιώνουμε τόσα χρόνια στο εργοστάσιο στην Κόντι. Είναι και το δράμα των άλλων συναδέλφων μας της άλλης μηχανίας. Όλοι μαζί βιώνουμε, ζούμε την αγωνία και την αβεβαιότητα. Βλέπουμε συναδέλφους μας να πεφτιώνται στον δρόμο. Βλέπουμε να μην έχουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να πληρώσουν τα χρέη τους. Και βλέπουμε και τους εργοδότες όχι μόνο να παραμένουν διάφοροι και ασυγκίνητοι μπροστά σε όλα αυτά, αλλά το αντίθετο, να είναι αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους και να ξεφορτωθούν όσους εργαζόμενους μπορούν περισσότερο. Απορρίπτουμε τη μαζική ανεργία, τα λουκέτα και τα μνημόνια, αναδιαρθρώσεις χρεών, κρατικές στοχεύσεις. Όλα τα μέτρα αυτά και αυτά που ακολουθούν στοχεύουν τη ζωή της εργατικής τάξης. Τα χρέη τους δεν είναι δικά μας. Και όμως καλούμαστε να πληρώσουμε το αποκλεί που τραπεζίτες, βιομήχανους, προκλησές, το μαύρο πολιτικό χρήμα. Αρχικά, εκατοντάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία με συνθήματα στο κέντρο του Βόλου. Όταν η εργολάβη κι όλα τα γραφεία.